Θα συνεχίσουμε με τον επόμενο μιλητή, είναι ο κύριος Λοΐζος από την 6η Καρδιολογική Κλινική του Υγεία, ο οποίος θα μας μιλήσει για στεφανία αξονική στεφανιογραφία, η χρυσή ισορροπία. Ο κύριος Λοΐζος. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αλλάζοντας κάπως τον τίτλο, βάζοντας ένα ερωτηματικό στην έκφραση του Gold Standard, καθότι, όπως και ο καθηγητής μου, ο κ. Νεχογενόπουλος, δεν αρέσκομαστε σε αυτή την ορολογία. Βέβαια, για κάποιους ασθενείς, όπως θα δούμε, είναι ίσως ιδανική, αλλά θα αποφύγω να βάλω αυτό τον τίτλο και γενικά για την σταθερή στεφανία νόσο. Τα είπε πολύ ωραίο ο κ. Πατριανάκος αναφορικά με τις τελευταίες οδηγίες. Μιλάμε πάντα για αυτή την γκρίζα ζώνη των ασθενών που πρέπει να διερευνήσουμε και όπου η αξονική στεφανιογραφία έχει ένδειξη σε αυτούς που είναι σχετικά χαμηλού κινδύνου, όπως θα δείτε και σε αυτό το διάγραμμα, ή εκεί που θέλουμε να δούμε την μη αποφρακτική αθυρωμάτωση, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Θα είμαι πολύ εντάχει, θα μιλήσω για τρία θέματα που μας απασχολούν όταν κάνουμε μια αξονική στεφανιογραφία, είναι η επιλογή των ασθενών, η προετοιμασία τους και το πρωτόκολλο που θα ακολουθήσουμε, λίγο τεχνικά θέματα. Αναφορικά με την επιλογή, πολύ σημαντική, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την εξέταση της αξονικής στεφανιογραφίας, δεν είναι απόλυτες ενδείξεις, παρ' όλα αυτά μας προειδοποιούν για μια λιγότερης διαγνωστικής αξίας εξέταση, ακόμα και η παχυσαρκία που δεν είναι ένδειξη, θα χρειαστεί μεγαλύτερη ενέργεια και μεγαλύτερη ακτινοβολία για να έχουμε τις καλές εικόνες. Φυσικά, έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, δυσκολία στο κράτημα της αναπνοής είναι ένα πρόβλημα, όπως και η μεγάλη ηλικία λόγω των ασβεστώσεων, όπως ανέφερε και ο κ. Κρανίδης. Στην προετοιμασία, πολύ σημαντική για μας είναι η προετοιμασία της καρδιακής συχνότητας, γι' αυτό και κάνουμε, χορηγούμε βήτα αναστολέα είτε περός είτε επιπρόσθετα και ενδοφλεβείο στην ώρα της εξέτασης και βέβαια νητρόδι για την αγκιοδιαστολή. Σε ό,τι αφορά την ακτινοβολία, γιατί είναι η αχίλιος πέραν της εξέτασης φυσικά, για να βάλω ένα πλαίσιο, θα σας αναφέρω ότι η έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία στις ΗΠΑ θεωρείται 3,6 μιλισίβερτ σε ένα χρόνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο 2,2 μιλισίβερτ, για να έχουμε μια εικόνα. Φυσικά είναι συρρορευτική η επίδραση της ακτινοβολίας στον οργανισμό, δεν το συζητάμε αυτό. Τα όποια προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν 10 με 30 χρόνια μετά την έκθεση. Και σε ό,τι αφορά και το δικό μας κομμάτι, ο αδένας του μαστού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ακτινοβολία. Παρ' όλα αυτά, μια αξονική στεφανιογραφία με ένα κλασικό πρωτόκολλο θα έχει μια έκθεση ακτινοβολίας 1 με 10 μιλισίβερτ στα καινούργια μηχανήματα, ενώ στις τελευταίες τεχνολογίες που είναι το Y detector ή της διπλής πηγής, μπορεί να γίνει και εξέταση με ακτινοβολία λιγότερο από 1 μιλισίβερτ. Εδώ σας έχω ένα πίνακα με τα δεδομένα που είχαμε πριν 3-4 χρόνια στο BARTS, που είχαμε δει με τι έκθεση ακτινοβολίας φεύγαν πρακτικά οι ασθενείς μας. Βλέπετε ότι με μια εξέταση μόνο σκόρας βεστίου η έκθεση ήταν 1,4 μιλισίβερτ. Στο prospective πρωτόκολλο, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο συνήθως χρησιμοποιούμε στις χαμηλές φύξεις, όπου γίνεται ακτινοβόληση του ασθενούς μόνο σε συγκεκριμένο τμήμα του καρδιακού κύκλου και όχι σε ολόκληρο τον καρδιακό κύκλο, η έκθεση ήταν 8,4 μιλισίβερτ. Ενώ στο retrospective πρωτόκολλο, που το χρησιμοποιούμε εκεί που πλέον η καρδιακή συχνότητα δεν είναι καλώς συλλεγμένη, βλέπουμε αρκετά μεγαλύτερη έκθεση σε ακτινοβολία. Ωστόσο, το πρωτόκολλο, το prospective, που έχει και λιγότερη ακτινοβολία, έχει και το μειονέκτημα ότι αν πέσουμε σε κάποια έκτακτη συστολή, υπάρχει κάποιο step artifact, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε reconstruction σε άλλο κομμάτι του κύκλου. Οπότε έχουμε μειωμένη διαγνωστική αξία. Ενώ το retrospective πρωτόκολλο, που έχει όλο τον κύκλο και μεγαλύτερη ακτινοβολία, μπορούμε εκεί πλέον να ανασκευάσουμε την εικόνα μας και να αποφύγουμε τα artifacts. Υπάρχουν βέβαια και τεχνικές όπως το flash πρωτόκολλο, που είναι σε πολύ χαμηλές φύξεις, σε πολύ καινούργια μηχανήματα, που μπορεί να κάνει εξέταση μόνο σε έναν καρδιακό κύκλο, αποφεύγοντας έτσι οποιοδήποτε άλλο step artifact. Η αρχή που χρησιμοποιούμε σε όλες τις εξετάσεις μειονίζουσα ακτινοβολία είναι το όσο λιγότερο χρειάζεται. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, ξεφεύγω λίγο από το θέμα, όπου δεν μας ενδιαφέρει τόσο να δούμε ενδοαυλικά την στεφανιαία αρτηρία, αλλά την έκφυση, για παράδειγμα, σε ένα παιδί, όπου υποσχεζόμαστε ανώμαλη έκφυση στεφανιαίων. Εκεί μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στην ακρίβεια της εξέτασης ό,τι αφορά την ενδοαυλική απεικόνηση και να ρίξουμε σημαντικά την ακτινοβολία. Δύο είναι τα πολύ δυνατά σημεία της αξονικής, αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Η αρνητική προγνωστική αξία, όπως βλέπετε στο διάγραμμα αριστερά, και η απεικόνηση της μη αποφρακτικής αφηρωμάτωσης.
Από τη μελέτη της Scott Hart βλέπετε ότι οι ασθενείς που πήγανε στον... έγινε εκτίμηση ασθενών μετρίας βαρύτητας σε αυτούς που κάναν την κλασική διερεύνηση και σε αυτούς που προσθέθηκε η αξονική σφαινογραφία, βρέθηκε μια διαφορά σημαντική στην πρόγνωση, αλλά αυτό αποδόθηκε από τους ερευνητές περισσότερο στο ότι μπόρεσε να ανεχνευτούν η μη αποφρακτική αθυρωμάτωση. Δύο παραδείγματα για να εξηγήσω. Ασθενής 32 ετών, με ένα ισχυρό οικογενειακό ιστορικό. Έχασε τον πατέρα του πριν κάποιους μήνες από έμφραγμα σε νεαρή ηλικία. Άτυπα θωρακικά άλγη, δεν έχει άλλους παράγοντες κινδύνου. Ο γιατρός του έκανε ένα τεσκοπόσιο στο οποίο βγήκε αρνητικό. Παρ' όλα αυτά, ο ασθενής και συνεχίζει να έχει συμπτώματα και θέλει να το διερευνήσει περαιτέρω για reassurance. Σε εξονική στεφανιογραφία, πεντακάθαρα στεφανία αγγεία. Μπορεί πλέον να προσαρμόσει να καθησυχάσει τον ασθενή του ο γιατρός του και να προσαρμόσει το follow-up του. Άλλος ασθενής, με 39 χρονών ασθενής, άνδρας, ο οποίος έχει μια ήπια δυσλιπιδημία χωρίς να παίρνει αγωγή και λίγα κιλά παραπάνω, χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου, με άτυπα θωρακικά άλγη, αξιονική σφαινογραφία, μικρές αθυρωματικές πλάκες, ασβεστομένες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θα φαινόταν ενδεχομένως σε μια λειτουργική εξέταση, γιατί είναι μια αποφρακτική. Παρ' όλα αυτά, θα αλλάξει ενδεχομένως το management του γιατρού του. Και το βλέπετε και εδώ αυτό, ασθενής από τις Αμερικάνικες Οδηγίες, με 0 σκόρ ασβεστίου μπορούμε να περιμένουμε τη χορήγηση στατίνης, εάν δεν έχουμε πολύ ψηλές τιμές χοληστερίνης. Όμως αυτό μπορεί να μας κατευθύνει και στο αντίθετο, στην αντίθετη πράξη, όταν βρούμε τέτοιου είδους βλάβες. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα. Εδώ, δύο ασθενείς οι οποίοι έχουν ανώμαλες εκβολές, δεν θα μείνω γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Μέχρι τώρα είδαμε ανατομία. Τι γίνεται πέρα από την ανατομία, τι καινούργιο υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια έχει εξηγήσει και γίνεται δουλειά γύρω από την στεφανιαία εφεδρεία, πώς μπορεί αυτή να υπολογιστεί από την αξονική στεφανιογραφία. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική η οποία με τα δεδομένα τα υπάρχοντα της αξονικής στεφανιογραφίας μπορούσε να σου δώσει μια εκτίμηση της εφεδρείας ροής. Μέσα σε ένα 24ωρο, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό πρόσφατα, αλλά έτσι ήταν η διαδικασία. Καλυπτόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το έξοδο από το NHS. Και φάνηκε ότι με την προσθήκη αυτής της πληροφορίας μειώθηκαν σημαντικά οι στεφανιογραφίες οι οποίες γίνονταν. Γιατί οι περισσότερες στεφανιογραφίες οι οποίες γίνονταν στις μελέτες που χρειάστηκε αξονική στεφανιογραφία φαινόταν να ήταν μη αποφρακτικές. Ενώ αυτό το ποσοστό μειώθηκε σημαντικά με την προσθήκη της πληροφορίας αυτής της λειτουργικής. Δύο παραδείγματα από βιβλιογραφία. Ασθενής 69 ετών γυναίκα με ζαχαρωδή διαβήτη και στη Θάνχη. Μια αξονική στεφανογραφία με ενδιάμεση βλάβη. Βγάζει όμως ένα CTFFR στο 0,75, δηλαδή παθολογικό. Προχωράει στη στεφανογραφία, βρίσκεται στο άποτμιο του LED βλάβη 73% και το FFR συμφωνεί και αυτό ότι μιλάμε για σημαντική βλάβη και γίνεται επαναγκύωση. Ασθενής 70 ετών γυναίκα με συμπτώματα. Μια βλάβη 70-90% στην αξονική στεφανογραφία, όμως με ένα CTFFR 0,86. Προχωράει σε στεφανογραφία, ωστόσο. Σημαντική βλάβη με ένα FFR και εδώ πάνω από 0,80. Ίσως αποφασίζουν να επανεμάτωση. Παρ' όλα αυτά, η ασθενής παραμένει συμπτωματική. Αυτά από τη βιβλιογραφία. Επόμενο λειτουργική πληροφορία που μπορεί να μας δώσει η αξονική στεφανογραφία και που έχουν ξεκινήσει να γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο τουλάχιστον με χρήση αγκιοδιαστολικών, αδενοσύνης σε προκειμένο, είναι το perfusion, η μελέτη της αιμάτωσης. Αυτό χρειάζεται βέβαια τελευταίας γενιάς μηχανήματα τα οποία μπορεί να καλύψουν ολόκληρη την περιοχή της καρδιάς και σε περισσότερο αυξημένες καρδιακές συχνότητες. Είναι παραπλήσια εικόνα στην ερμηνεία της με την εικόνα που έχουμε από τη μαγνητική τομογραφία. Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με στατικές εικόνες, όπου θα δούμε το έλλειμμα, είτε και με δυναμικές, με όμως κόστος στην έκθεση ακτινοβολίας, όπως θα δείτε στο τέλος. Έχει μια σχετικά καλή ευαισθησία. Ακόμα αυτό είναι work in progress, ωστόσο, για να μπει στην κλινική πράξη. Παρ' όλα αυτά, και με αυτές τις πληροφορίες, βλέπουμε ότι οι μισές μόνο από τις πάνω από τις 50% στενώσεις είναι αιμοδυναμικά σημαντικές, ενώ το 17% το κάτω από το 50% των στενώσεων μπορεί να προκαλέσουν ισχυμία. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επικαρδιακή στεφανία νόσος είναι μόνο ένα κομματάκι του puzzle, καθώς υπάρχει η φλεγμονή, η ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, η θρόμβωση, η δυσλειτουργία στα μυοπετάλια. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε στη λειτουργία της ισχυμίας. Οπότε μιλάμε. Το ιερό δισκοπότηρο που πάντα μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς θα μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε έγκυρα την ευάλωτη αιθρωματική πλάκα αυτή που εκτός από την μεγάλη στένωση, την λειτουργικά σημαντική στένωση, μπορεί να είναι να ενοχοποιηθεί για συμβάματα. Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στοιχεία για το πώς μπορούμε με την αξιονική στεφανογραφία να εντοπίσουμε τέτοιου είδους βλάβες ευάλωτες,
όπως οι εντοπισμένες ασβεστώσεις, για παράδειγμα, ή το θετικό remodeling ή χαμηλής έντασης σήματος πλάκες. Για παράδειγμα, σε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος είχε τέτοια χαρακτηριστικά, θα δείτε και τις εντοπισμένες ασβεστώσεις, αλλά και την χαμηλής έντασης σήματος πλάκα. 2-3 χρόνια μετά έκανα εξίσφημενο επεισόδιο στο συγκεκριμένο σημείο. Και τέλος, το νεότερο παιχνίδι, ουσιαστικά, το οποίο οφείλουμε την γνώση αυτή στην ερευνητική ομάδα του κ. Αντωνιάδη από την Οξφόρδη, με μεγάλη ελληνική συμμετοχή και από νέους συναδέλφους, είναι η εκτίμηση του περιεγκιακού λίπους. Φαίνεται ότι λόγω της φλεγμονής αλλάζει η σύσταση του λίπους γύρω από τα στεφανιαία αγγεία, μειώνεται η συγκέντρωση του λιπόδους πυρήνα και αυξάνεται η συγκέντρωση του νερού, όπως βλέπετε και στο διάγραμμα, και όπως και η θερμοκρασία. Με αποτέλεσμα αυτό, όπως βλέπετε στη δεξιά εικόνα, να αλλάζει αρκετά τη σύσταση. Κάτι στο οποίο μπορεί να γίνει εκτίμηση, από ό,τι φαίνεται, με ειδικούς αλγορίθμους και λογισμικά, με την αξονική στεφανιογραφία, να απεικονίσουμε το λίπος γύρω από τα στεφανιά αγγεία και με την ανάλυση αυτή να καταλήξουμε ποια από αυτές τις πλάκες έχει χαρακτηριστικά φλεγμονής και ποια είναι πιο σταθερή. Και αυτό μελετήθηκε και σε ως προς κλινικά σημεία, όπου είδανε ότι σε δύο μάλιστα πληθυσμούς, ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν τον δείκτη των FIU επηρεασμένο, είχαν χειρότερη πρόγνωση από τους ασθενείς οι οποίοι είχαν καλό δείκτη. Συμπερασματικά, η αξονική στεφανογραφία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με κάποιους περιορισμούς, που όμως μας δίνει πολύ καλές ανατομικές κυρίως πληροφορίες, με μεγάλη αρνητική προγνωστική αξία. Το άλλο της μεγάλου ατού είναι ότι απεικονίζουμε την μη στενοτική αθρωματική πλάκα και ανάλογα μπορούμε να αλλάξουμε την διαχείριση των ασθενών μας. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια η μελέτη για προσθήκη, για να πάρουμε λειτουργικές πληροφορίες, οι οποίες θα μας δώσουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και βέβαια το θέμα μας είναι να πότε θα μπορέσουμε να προβλέψουμε τον ασθενή ο οποίος θα κάνει συμβάματα και πώς αυτό θα αλλάξει το re-stratification του ασθενούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λοΐζο που μπόρεσε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μας δώσει ειλικρινά τόσες πληροφορίες, τι καινούριο υπάρχει, πού είμαστε. Και μάλιστα να θέσετε και το ερωτηματικό για το αν είναι το gold standard, το οποίο έχει σημασία γιατί πολλοί, όταν είναι μία μέθοδος που υποστηρίζουν, για αυτούς είναι το gold standard. Οπότε οι ομιλίες σας ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω το σχόλιο του κυρίου Κατσαρού, επειδή είμαστε λίγο έξω από το χρόνο, να προχωρήσουμε κατευθείαν. Ο κύριος Κατσαρός είναι εδώ. Όχι. Μιλάμε τότε για σταθερή στιθάνκη. Αυτό θέλω να γίνει ξεκάθαρο σε αυτούς που μας ακούνε και διαδικτυακά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για σταθερή στιθάνκη και επειδή πάρα πολλοί κατευθύνουν σε έναν ασθενή που έχει σταθερή στεφανία νόσο και πιθανόν κάνει ένα στιθανχικό επεισόδιο, τον στέλνουν κατευθείαν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Οι οδηγίες λένε ξεκάθαρα στη διαγνωστική προσέγγιση ότι θα στείλεις έναν που έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για να έχει στεφανία νόσο και εφόσον παίρνει αυτό που λέμε optimal medical treatment και έχει ανθεκτική στιθάνχη. Δεν στέλνεις τον καθένα που κάνει μία απλή στιθάνχη και έχει στεφανία νόσο στο αιμοδυναμικό εργαστήριο να καθετηριαστεί. Διότι, όπως είπατε πολύ ωραία, αυτός μπορεί να έχει μικραγγειακή νόσο, να έχει αγκιοσυσπαστική στιθάνχη. Δεν είναι τα πάντα ένα αγκείο το οποίο θα μας λύσει και το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να μην ξεχνάμε τις διαγνωστικές τεχνικές και κανένας μια απλή στιθάνχη ραντεβού για καθετηριασμό. Δεν έχει πιάσει τους στόχους στη θεραπεία. Έχεις δώσει τη βέλτιστη αγωγή. Και αν αυτός εξακολουθήσει και έχει ανθεκτική στιθάνχη, τότε ναι να προχωρήσεις. Αλλά έχουμε τόσες μεθόδους διαγνωστικές αυτή τη στιγμή χρήσιμες, διότι θα πας στο εργαστήριο, βρήκες μια βλάβη. Αν δεν έχει προηγηθεί ένα στρες έκο, κάτι άλλο, πώς θα αποφασίσεις τι θα την κάνεις αυτή τη βλάβη. Θα την ανοίξεις, δεν θα την ανοίξεις. Θα αρχίσεις τότε με FFR, θα αρχίσεις με άλλες μεθόδους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κάτι, συγχαρητήρια κύριε Λόζη. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται στη βιβλιογραφία, η χρήση της αξονικής στεφανιογραφίας, και συγχωρέστε με, δεν μείωσε τον αριθμό των αγκιοπλαστικών.
Έτσι δεν είναι. Αύξησε τον αριθμό των στεφανιογραφιών, θα έλεγα. Και δεν μείωσε οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό ήταν μη αποφρακτικές. Γι' αυτό και θα πρέπει στην κλινική πράξη πάντα να σκεφτόμαστε το διάγραμμα το οποίο αναφέρει και ο κ. Πετριανάκος. Εάν θέλουμε να αποκλείσουμε, να επιβεβαιώσουμε στεφανή ανόσια, σε ασθενή υπερήλικα για παράδειγμα, ή 60-70 χρονών με ζάχαρο διαβητικό, εγώ δεν θα έκανα ποτέ έξω στεφανογραφία. Θα βγάλει σίγουρα ασβεστώσεις, θα είναι μη διαγνωστική πιθανώς η εξέταση και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες μια λειτουργική εξέταση. Αυτό που ψάχνουμε μονίμως είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει πληροφορίες και ανατομικές και λειτουργικές. Πολλές φορές κάνουμε ένα stress echo και ευχόμαστε να είχαμε και μια ανατομική απεικόνηση ή το αντίθετο. Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λοΐζο.